Κυρίες και κύριοι, τον δρόμο για τις φυλακές Δομοκού έχει πάρει πλέον το νούμερο 2 της Χρυσής Αυγής, Χρήστος Παπάς, εκεί όπου εκτείουν την ποινή τους και τα άλλα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης της Χρυσής Αυγής. Μέσα σε αυτό το ασημί τζιπ και συνοδεία στελεχών της Αντιτρομοκρατικής, ο χρυσαυγίτης Χρήστος Παπάς μεταφέρεται στις φυλακές Δομοκού. Λίγα λεπτά νωρίτερα, ο Φυγόπινος, υπαρχηγός της Χρυσής Αυγής, είχε παρουσιαστεί ενώπιον του εισαγγελέα εκτέλεσης ποινών για να παραλάβει το φυλακιστήριό του. Μετά από 9 μήνες που διέφευγε την σύλληψη, πλέον οδηγείται στις φυλακές για να εκτίσει ποινή κάθειρξης 13 ετών και 3 μηνών. Είπε και στον εισαγγελέα ότι είχε υπόψη να παραδοθεί. Είπε ακόμα ότι είχε στείλει σε ένα γράμμα σε μένα, το οποίο όμως εγώ ακόμα δεν έχω λάβει. Λίγες ώρες νωρίτερα, το βράδυ της Πέμπτης, ο Χρήστος Παπάς, τα ίχνη του οποίου είχαν χαθεί από την 1η Οκτωβρίου, εντοπίστηκε μέσα σε αυτό το σπίτι του ζωγράφου. Φιλοξενούνταν από μια 52χρονη με καταγωγή από την Ουκρανία, που είχε θέσει υποψηφιότητα για δημοτική σύμβουλος Αθήνας με το συνδυασμό του Ηλία Κασιδιάρη. Σκέφτηκα ότι το ψάχνανε σε χώρα του εξωτερικού και η χώρα αυτή ήταν ο Δήμος ζωγράφου. Κάθετα βγήκα, είδα την αστυνομία εδώ και έπεσα από τα σύννεφα, γιατί πού να περιμένεις ότι εδώ σε μια ήσυχη γειτονιά θα ήταν ο Παπάς. Η σύλληψη του υπαρχηγού της Χρυσής Αυγής με καθυστέρηση 9 μηνών στάθηκε αφορμή για να ξεσπάσει νέα αντιπαράθεση μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης. Η ελληνική δημοκρατία αγωνίστηκε και απέβαλε το τοξικό δηλητήριο της Χρυσής Αυγής. Το κράτος δικαίου στάθηκε στεναρά απέναντι στους εγκληματίες. Με τη σύλληψη του Χρήστου Παπά κλείνει οριστικά το κεφάλαιο της εγκληματικής οργάνωσης. Χρειάστηκε μόλις 9 μήνες τον κύριο Χρυσοχοΐδη για να πράξει αυτό που έπρεπε να γίνει από την πρώτη μέρα. Να συλλάβει τον νεοναζί Χρήστο Παπά, τον οποίο έχασε μέσα από τα χέρια του, ενώ υποτίθεται πως τον φιλούσε πριν τη δίκη. Η καθυστερημένη, με ευθύνη της κυβέρνησης για 9 μήνες σύλληψη του καταδικασμένου ναζιστή εγκληματία Χρήστου Παπά, δεν προσφέρεται ούτε για πανηγυρισμούς ούτε για εφησυχασμό, γιατί τα απομεινάρια της Χρυσής Αυγής και τα άλλα φασιστοειδή, με όποιο πρόσωπο και αν εμφανίζονται, παραμένουν στην υπηρεσία του εκμεταλλευτικού συστήματος για όποτε τους χρειαστεί. Ο Παπάς θα οδηγηθεί στις φυλακές Δομοκού, όπου κρατούνται και άλλα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης Χρυσή Αυγή. Κυρίες και κύριοι, επί μία ολόκληρη εβδομάδα η Αντιτρομοκρατική παρακολουθούσε στενά το διαμέρισμα στο οποίο κρυβόταν επί μήνες ο Χρήστος Παπάς. Ο Μιχάλης Τεζάρης είναι κοντά μας για να δούμε, Μιχάλη, πώς εντόπισαν εν τέλει οι αρχές και η Αντιτρομοκρατική τον Χρήστο Παπά και ποια ήταν τα λάθη που οδήγησαν σε αυτή την εξιχνίαση της υπόθεσης. Θα ξεκινήσουμε από την πρώτη φράση που είπε ο Χρήστος Παπάς στους αστυνομικούς της Αντιτρομοκρατικής όταν πλέον περικύκλωσαν το σπίτι, χτυπούσαν την πόρτα και τα παράθυρα. Εντάξει, παιδιά, έρχομαι, ήταν η πρώτη φράση του Χρήστου Παπά. Στη συνέχεια άνοιξε την πόρτα, δεν προέβαλε καμία αντίσταση στους αστυνομικούς. Τους ακολούθησε στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση, όπου παρέμεινε εκεί κατά τη διάρκεια της νύχτας, χωρίς να έχει ιδιαίτερες επαφές με τους αστυνομικούς, καθότι το κατηγορητήριο ήταν γνωστό και το μόνο που απέμενε ήταν να οδηγηθεί ενώπιον του εισαγγελέα των ποινών, προκειμένου να πάρει το φυλακιστήριο και να πάει στο Δομοκό. Εδώ βλέπουμε και την φωτογραφία του Χρήστου Παπά. Την μόνη καθαρή εικόνα ουσιαστικά που υπάρχει μετά από 9 μήνες του χρυσαυγίτη Χρήστου Παπά, του ανθρώπου που και στην πρώτη φορά όταν είχαν συλληφθεί τα μέσα Χρυσαυγής είχε καταφέρει να διαφύγει και εμφανίστηκε μόνος του. Όπως είπε ο δικηγόρος του, θα εμφανιζόταν μέσα στο προσεχές διάστημα, ήταν στις προθέσεις του. Κάτι το οποίο όμως 9 μήνες τώρα, Εύα, δεν ήταν κάτι το οποίο έγινε αντιληπτό από τους αστυνομικούς. Επί 9 λοιπόν μήνες οι αστυνομικοί είχαν θέσει υπό παρακολούθηση τουλάχιστον 200 άτομα. Μιλάμε για άτομα του οικογενειακού του περιβάλλοντος, του φιλικού του κύκλου, αλλά και μελών της Χρυσής Αυγής. Μέσα από αυτούς επιχειρήσαν να φτάσουν στα ίχνη του Χρήστου Παπά, δίχως όμως να το καταφέρνουν. Και αυτό γιατί ο Χρήστος Παπάς δεν έβγαινε από το σπίτι, δεν είχε επαφές με οικεία πρόσωπα. Ήταν δηλαδή, από ό,τι καταλαβαίνουμε και από ό,τι γνωρίζετε εσείς από το ρεπορτάζ, επί 9 μήνες μέσα σε αυτό το διαμέρισμα. Η εικόνα που έχουμε από πηγές της Ελλάδας είναι ότι ο Χρήστος Παπάς από την 1η Οκτωβρίου, οπότε και εξαφανίστηκε, μέχρι και χθες το βράδυ, οπότε και συνελήφθη, δεν έφυγε ποτέ από τη χώρα παρά τα σενάρια που τον ήθελαν να έχει πάει είτε στην Σερβία, είτε στην Αλβανία, είτε σε κάποιο μοναστήρι ακόμη, προκειμένου να κρυφθεί από τις αρχές. Αφού λοιπόν οι αστυνομικοί εξάντλησαν όλα τα περιθώρια και είδαν ότι δεν προκύπτει κάποια επαφή του Χρήστου Παπά, χρειάστηκε να φτάσει μια πληροφορία, μια πληροφορία κλειδί, θα λέγαμε, την προηγούμενη εβδομάδα, στις αρχές, όπου είπαν πως αυτός που ψάχνεται, ο Χρήστος Παπάς, είναι στο συγκεκριμένο σπίτι του ζωγράφου. Οι αστυνομικοί το έθεσαν υπό παρακολούθηση, αλλά έχει ενδιαφέρον για να δούμε πόσα μέτρα αυτοπροστασίας λάμβανε ο Χρήστος Παπάς. Δεν έβγαινε από το σπίτι, δεν εμφανιζόταν πουθενά, δεν παρήγγειλε ακόμη delivery, προκειμένου να μην έχει καμία επαφή με τον έξω κόσμο. Όταν λοιπόν διαπίστωσαν πως το μόνο άτομο που μπαίνει και βγαίνει είναι οι 52χρονοι Ουκρανοί, κάποια στιγμή θεώρησαν πως πρέπει να γίνει επιχείρηση, προκειμένου να διαπιστώσουν η διεισόμαση αυτό που είχαν ως πληροφορία. Αυτό έγινε λοιπόν χθες το βράδυ. Χτύπησαν
Μπήκαν, ο παπάς ανέτοιμος από καιρό, τους είπε: Εντάξει, παιδιά, έρχομαι. Συνελήφθη και πλέον παίρνει τον δρόμο για τις φυλακές Δομοκού, όπου θα έχει να εκτίσει 13 χρόνια και 3 μήνες κάθριξη για την συμμετοχή του στην εγκληματική οργάνωση της Χρυσής Αυγής. Εκεί όπου θα συναντήσει πλέον και όλα τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης που εκτείνουν ήδη την ποινή τους. Ευχαριστούμε πολύ, Μιχάλη Τεζάρη. Και πάμε, κυρίες και κύριοι, να συνδεθούμε του ζωγράφου και το ισόγειο διαμέρισμα. Εκεί όπου κρυβόταν, όπως μας είπε ο Μιχάλης Τεζάρης, επί 9 μήνες ο Φυγόπινος Χρήστος Παπάς. Εκεί βρίσκεται ο Γιώργος Πρωτοψάλτης για να δούμε και τα στοιχεία και τα δεδομένα του ρεπορτάζ από εκεί, από το πεδίο. Εύα, περίπου στις 9.30 μπήκαν στο διαμέρισμα οι άντρες της Αντιτρομοκρατικής και έβγαλαν τον Χρήστο Παπά, που φαίνεται ότι για ένα πολύ μεγάλο διάστημα κρυβόταν στο συγκεκριμένο χώρο στην οδό 28 Οκτωβρίου στο Ζωγράφου. Να πούμε λοιπόν ότι σύμφωνα με τα όσα περιγράφουν και οι γείτονες από την περιοχή, τα μπατζούρια ήταν ερμητικά κλειστά εδώ και ένα πάρα πολύ μεγάλο διάστημα. Δεν υπήρξε κάποια κίνηση που να φανερώνει την παρουσία του να βγαίνει από το σπίτι. Πέρα από τις όποιες κινήσεις είχε η 52χρονη γυναίκα, η οποία τον φιλοξενούσε, η Ελληνοουκρανή, η οποία είτε πήγαινε για ψώνια είτε έβγαζε βόλτα το κατοικίδιό της, ήταν η μόνη ουσιαστικά παρουσία που έβλεπαν στην γειτονιά. Δεν είχαν λοιπόν αντιληφθεί ότι υπήρχε κάποιο ίχνος του υπαρχηγού της Χρυσής Αυγής. Να πούμε όμως ότι τις τελευταίες μέρες είχαν δει ότι η αστυνομία είχε θέσει υπό στενό κλειό το συγκεκριμένο διαμέρισμα. Υπήρχε μια κινητικότητα, όπως μας περιέγραψαν οι κάτοικοι της περιοχής. Εν τέλει, τα στελέχη της Αντιτρομοκρατικής αποφάσισαν χθες, όπως είπαμε, στις 9.30 το βράδυ να προχωρήσουν στην επιχείρηση για να συλλάβουν τον Χρήστο Παπά, ο οποίος και χωρίς να προβάλλει κάποια αντίσταση, τους ακολούθησε στην Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής, Εύα. Τώρα, να δούμε και κάποιες πληροφορίες για την 52χρονη γυναίκα ουκρανικής καταγωγής, η οποία βοηθούσε όλο αυτό το χρονικό διάστημα τον Φυγόπινο Χρήστο Παπά να κρύβεται στο διαμέρισμά της. Ήταν υποψήφια με τον συνδυασμό του Ηλία Κασιδιάρη για το Δήμο της Αθήνας. Ακριβώς, και γι' αυτό το λόγο ακριβώς αυτή η σχέση που είχε με τον Ηλία Κασιδιάρη και με τον Χρήστο Παπά ήταν ο λόγος που είχε τεθεί και αυτή, είχε μπει στο μικροσκόπιο. Σε διακόπτω, Γιώργο Πρωτοψάλτη, για να συνδεθούμε με την Ευελπίδων και αυτήν την ώρα και τον Δημήτρη Δαμιανό, καθώς βρέθηκε αυτή τη στιγμή, μόλις πέρασε το κατόφλι του εισαγγελέα, η συγκεκριμένη γυναίκα για την οποία συζητάμε, η 52χρονη Ουκρανή. Δημήτρη. Καλό σας μεσημέρι. Πράγματι, μόλις πριν από ελάχιστα δευτερόλεπτα βγήκε από το γραφείο του εισαγγελέα ποινικής δίωξης. Σε πολύ λίγα και εμείς θα ψάξουμε τις πληροφορίες για το ποια είναι η ποινική δίωξη που θα της έχει ασκηθεί. Ολοκλήρωσε δηλαδή. Πιθανότατα. Ολοκληρώθηκε η διαδικασία στον εισαγγελέα και από ό,τι βλέπω αυτή τη στιγμή οδηγείται στο αυτόφορο. Μάλιστα. Οπότε η δίωξη είναι σε βαθμό πλημελήματος. Πιθανότητα αφορά υπόθαλψη εγκληματία. Αυτό είναι το αδίκημα με το οποίο ήρθε εδώ ο φάκελος από την αστυνομία. Είναι πλημέλημα και οδηγείται στο αυτόφορο. Αυτή είναι η διαδικασία που προβλέπεται. Και φυσικά εκεί έχει και δικαίωμα να ζητήσει προθεσμία. Θα δούμε όμως στη συνέχεια του ρεπορτάζ τι περισσότερες πληροφορίες μπορούμε να μάθουμε. Η γυναίκα αυτή οδηγήθηκε πριν από μία ώρα περίπου, έφτασε στην Ευελπίδων, παρέμεινε στο γραφείο του εισαγγελέα μαζί με το δικηγόρο της και αυτή τη στιγμή οδηγείται στο αυτόφορο. Σε πολύ λίγο θα έχουμε και περισσότερες πληροφορίες για το ποια είναι η ποινική δίωξη που της έχει ασκηθεί, πιθανότατα για υπόθαλψη εγκληματία. Εγκληματία, μάλιστα. Λοιπόν, και όταν θα έχουμε περισσότερα δεδομένα και βλέπουμε τις σχετικές εικόνες από τη γυναίκα την ώρα που φτάνει στο γραφείο του εισαγγελέα προκειμένου να απολογηθεί, να δούμε τι θα υποστηρίξει και η συγκεκριμένη 52χρονη. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ και τον Γιώργο Πρωτοψάλτη και τον Δημήτρη Δαμιανό. Δημήτρη, μπορεί να επιστρέψουμε σε σένα για τα νεότερα. Τώρα, κυρίες και κύριοι, ο υπαρχηγός της Χρυσής Αυγής, Χρήστος Παπάς, ήταν καταζητούμενος από τον περασμένο Οκτώβριο, όταν μαζί με τα άλλα στελέχη της Χρυσής Αυγής είχε καταδικαστεί σε 13 χρόνια κάθειρξη για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης. Και είναι ο τελευταίος που σε λίγη ώρα από τώρα, ο τελευταίος από τους καταδικαστέντες που θα περάσει την πύλη των φυλακών του Δομοκού. Κάνε μου χάρη, κοιτάς. Δεν έχετε το ηθικό βάρος να με διακόψετε. Αυτοί είστε! Άθλοι είστε! Προσέρχομαι αυτοβούλος, δεν έχω τίποτα να φοβηθώ, δεν έχω τίποτα να κρύψω. Είναι Σεπτέμβριος του 2013, όταν ο Χρήστος Παπάς, μετά από ένταλμα σύλληψης που έχει εκδοθεί σε βάρος του, περνά την πόρτα της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής. Ζήτω η Χρυσή Αυγή! Ζήτω! Κύριε Παπά! Χρυσή Αυγή! Παπά, μυαλά! Κύπερος θα γίνει να τους πλήξει τους παπάτες! Δεν τελειώνει η Χρυσή Αυγή!
29 Σεπτεμβρίου του ίδιου έτους προφυλακίζεται με τη σύμφωνη γνώμη εισαγγελέα ανακριτών με την κατηγορία της διεύθυνσης εγκληματικής οργάνωσης. Χρυσή Αυγή ζητώ λαϊκός ανθρωπισμός. Μην τους πιστεύετε, είναι ψεύτες. Σε έρευνα της αντιτρομοκρατικής υπηρεσίας που γίνεται στο σπίτι του στα Ιωάννινα βρίσκονται δύο όπλα χωρίς άδεια, πλήθος από ναζιστικά αναμνηστικά, αλλά και φωτογραφίες, στις οποίες εμφανίζεται να είναι ντυμένος με την επίσημη στολή των SS, να χαιρετάει ναζιστικά μπροστά από ναζιστική σημαία. Κάνε μου χάρη, Χιτλέρ. Ο γνωστός και ως υπαρχηγός της Χρυσής Αυγής, που από την πρώτη στιγμή απαρνούνταν τη ναζιστική αιμονή του, έδινε μαθήματα ναζισμού σε μικρά παιδιά. Δυνατά. Έλα. Ένα, δύο, τρία. Χάιλ Χίτλερ. Χάιλ Χίτλερ. Γεια σου, Λεβέντη. Γεια σου, αγόρι μου. Ακόμα και προφυλακισμένος, παίρνοντας ειδικές άδειες, έδινε το παρόν στη Βουλή προκαλώντας. Διαθέτετε το ηθικό βάρος. Λοιπόν, σας παρακαλώ, απευθύνεστε ευριστικά προς τον Προεδρείο. Το ηθικό βάρος να με διακόπτετε. Αυτοί είστε, άθλοι είστε. Μια ζωή το λέμε, να το λέμε για αλήτες προδότες πολιτική, ή να καεί το π***ο η Βουλή. Ο χρόνος περνούσε, η δίκη δεν ξεκινούσε και μετά την παρέλευση του 18μηνου από τη σύλληψή του, 29 Μαρτίου 2015, ο ημνητής του Χίτλερ αποφυλακίζεται με περιοριστικούς όρους. Είναι ένας αρχηγός. Ένα από τα ιδρυτικά μέλη της Χρυσής Αυγής, γνωστός και ως εκφραστής της ιδεολογικής πτέρυγας της εγκληματικής οργάνωσης, επιστρέφει στα έδρανα της Βουλής και συνεχίζει να είναι προκλητικός. Κάτω τα χέρια από τη Μακρόνησο. Να μην κρεμιστεί τίποτα από τη Μακρόνησο. Η Μακρόνησο θα χρειαστεί. Και να κρεμιστεί κάτι, θα κρεμιστεί με κοινωνική εργασία. Δεν θα πρέπει να ασχοληθείτε με τη Μακρόνησο. Μετά από 5,5 χρόνια και 465 συνεδριάσεις, η δικαιοσύνη αποφασίζει να στείλει στη φυλακή με την κατηγορία της συμμετοχής και διεύθυνσης σε εγκληματική οργάνωση 39 μέλη της Χρυσής Αυγής, ανάμεσά τους βέβαια και ο Χρήστος Παπάς. Ο επί δεκαετίες φίλος, ομοειδεάτης και κουμπάρος του αρχηγού της Χρυσής Αυγής, Νίκου Μιχαλολιάκου, ήταν ο μοναδικός που αποφάσισε να μην εμφανιστεί αυτοβούλος στις αρχές μετά την απόφαση του δικαστηρίου. Σύνδεση, κυρίες και κύριοι, με τις φυλακές Δομοκού. Εκεί αναμένεται να φτάσει σε λίγη ώρα ο Χρήστος Παπάς για να εκτίσει την ποινή. Το Πάνος Γαρουφαλιάς βρίσκεται ήδη εκεί. Και να δούμε πώς θα είναι οι πρώτες ώρες, ποιες είναι οι διαδικασίες πάνω που θα ακολουθηθούν. Καλώς μεσημέρι, ακριβώς έτσι είναι. Εδώ στις φυλακές Δομοκού περιμένουν την μεταγωγή του υπαρχηγού της Χρυσής Αυγής, του Χρήστου Παπά. Πρέπει να πούμε ότι εδώ σε αυτές τις φυλακές είναι σχεδόν και όλη η ομάδα, όλα τα μέλη της Χρυσής Αυγής πλην ενός που βρίσκεται στις φυλακές του Μαλανδρίνου. Τώρα, μπαίνοντας μέσα, ο Χρήστος Παπάς θα κάνει σίγουρα τεστ και στη συνέχεια θα μπει σε ειδικό χώρο όπου θα εκτίσει 14 ημέρες καραντίνας. Ακολούθως θα αποφασιστεί πού θα τοποθετηθεί, σε ποιο κελί θα τοποθετηθεί στις φυλακές. Η εικόνα μέχρι αυτή τη στιγμή είναι ότι το πιο ισχυρό σενάριο πιθανότατα είναι να τοποθετηθεί στην πτέρυγα και στα κελιά που βρίσκονται και οι άλλοι κρατούμενοι της Χρυσής Αυγής. Μένει βέβαια να το δούμε αυτό μετά από 14 ημέρες που θα τελειώσει η καραντίνα του. Σε ευχαριστούμε πολύ. Ο Πάνος Γαρουφαλιάς, κυρίες και κύριοι.